Χαίρετε λοιπόν. Δυστυχώς σήμερα όλες οι ειδήσεις έχουν να κάνουν με τα πυρηνικά της Ρωσίας, της Αμερικής, του Ισραήλ και του Ιράν. Ξεκινώ αμέσως τώρα να σας πω το τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχάς, οι Ουκρανοί προσπάθησαν να χτυπήσουν με ένα ντρόουν το ρωσικό ραντάρ πυρηνικών δυνάμεων, κάτι το οποίο παραβιάζει τις κόκκινες γραμμές για τη χρήση πυρηνικών όπλων, διαταράσσοντας την ασφάλεια των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας, σύμφωνα με διάταγμα του Κρεμλίνου που είχε υπογράψει το 2020 ο Ρώσος Πρόεδρος. Δηλαδή, ο στόχος αυτός, εις γνώση της Ουκρανίας Παύλα ΝΑΤΟ, εάν τον χτυπούσανε, έδινε το δικαίωμα νόμιμα στην Ρωσία να κάνει χρήση πυρηνικών. Από την πλευρά της, η Ρωσία έθεσε σε κατάσταση ετοιμότητας για εκτόξευση βαλιστικών πυρηνικών πυράβλων όλα τα ρωσικά υποβρύχια. Ο κωδικός της κατάστασης ετοιμότητας ονομάζεται Monolith, δηλαδή μονόλιθος. Από εχθές λοιπόν έχουμε ακατάπαυστα συνεχείς εκπομπές κωδικοποιημένων σημάτων προς τις ρωσικές ναυτικές δυνάμεις. Σύμφωνα με ξένους αναλυτές, ο δέκτης αυτών των σημάτων αποτελεί το σύνολο των μονάδων της ρωσικής διοίκησης υποβρυχίων βαλιστικών βλημάτων, το περιεχόμενο των οποίων είναι κρυπτογραφημένο. Από την ανάλυση παρόμοιων σημάτων τα οποία είχαν εκπαινθεί κατά το παρελθόν, φέρεται ότι η εκπομπή του σήματος με αναγνωριστικό υψίστης προτεραιότητας μεταφράζεται από τα ρωσικά υποβρύχια βαλιστικών βλημάτων με τον κωδικό τον οποίο σας ανέφερα πριν λίγο. Ο συγκεκριμένος χαρακτηριστικός κωδικός είναι ουσιαστικά το σήμα το οποίο εκπέμπει το ρωσικό ναυτικό με σκοπό να θέσει τα στρατηγικά του υποβρύχια. Στρατηγικά, όταν λέμε, εννοούμε αυτά τα οποία φέρουν και πυρηνικούς βαλιστικούς πυράβλους, θέτουν λοιπόν τα στρατηγικά τους υποβρύχια σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας, ώστε να έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε άμεση εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων με πυρηνικές κεφαλές. Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι αυτή τη στιγμή εάν επρόκειτο για μία απλή άσκηση ή για κάτι το οποίο γνωρίζουν και περιμένουν για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Οι ΗΠΑ λοιπόν απαντούν στην εντολή της Μόσχας για πυρηνική ετοιμότητα των ρωσικών υποβρυχίων εκτόξευσης στρατηγικών πυράβλων, φορτώνοντας στα στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-52 ΙΤΑ πυρηνικά όπλα στην αεροπορική βάση Minot Air Force Base. Συγκεκριμένα 8 πυραυλοί cruise AGM-129ACM με πυρηνικές κεφαλές, οι οποίοι αποτελούν το κύριο πυρηνικό όπλο του αεροπορικού σκέλους της Αμερικανικής πυρηνικής τριάδας, φορτώθηκαν εχθές τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη των ΗΠΑ. Εάν νομίζετε πως οι ενέργειες αυτές από Ρωσία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έγιναν τυχαία, τότε θα σας διαβάσω την είδηση η οποία μόλις εχθές ανακοινώθηκε και από την πλευρά των Ιρανών, όπως γνωρίζουμε και τις προθέσεις των Ισραηλινών εδώ και καιρό. Οι Ιρανοί λοιπόν ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει όλες τις Ισραηλινές πυρηνικές εγκαταστάσεις και είναι έτοιμοι να τις πλήξουν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση οποιασδήποτε επίθεσης από το Τελ Αβίβ. Αμερικανικές πηγές φαίνεται να δήλωσαν πως το Ισραήλ είναι λίγο δύσκολο να επιτεθεί στο Ιράν μέχρι να τελειώσει η μεγάλη γιορτή τους αργότερα αυτόν τον μήνα, την ίδια στιγμή που το Ιράν προειδοποιεί ότι μπορεί να αναθεωρήσει το πυρηνικό του δόγμα εν μέσω υπονοιών ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να στοχεύσει πυρηνικές εγκαταστάσεις μέσα στη χώρα του. Δηλαδή, η απάντηση του Ιράν, την απειλή του Ισραήλ ότι θα χτυπήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι πως γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα πυρηνικά σας και θα χτυπήσουμε και εμείς εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό δεν θα έχει καθόλου καλή κατάληξη. Ο ίδιος ο επικεφαλής του Σώματος Πυρηνικής Προστασίας διαβεβαίωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Μεγάλη Βρετανία, το μεγάλη μέσα σε εισαγωγικά πλέον, δεν είναι και τόσο μεγάλη, και Βρετανία λοιπόν επιβεβαιώνουν την πρόθεση του Τελ Αβίβ για χτύπημα μέσα το Ιράν, εντός της χώρας, ενώ η Τεχεράνη διαμηνεί πως η παραμικρή κίνηση θα τύχει σφοδρής αντίδρασης. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πληροφορίες από την πλευρά των Ιρανών πως δεν έχουν χρησιμοποιήσει παρά μόνο ελάχιστη από την δύναμη πυρός την οποία διαθέτουν, δηλαδή ούτε τα πυραυλικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση εναντίον του Ισραήλ ήταν ό,τι καλύτερο διαθέτουν, ούτε τα ντρόν τους ήταν τελευταίας τεχνολογίας. Χρησιμοποίησαν ό,τι πιο παλαιό είχαν σύμφωνα με τους ίδιους και παρόλα αυτά, πάλι σύμφωνα με τους ίδιους, πέτυχαν τους στόχους τους. Εχθές αναφερθήκαμε σε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό.
τελικά το Ιράν δεν είχε τη δυνατότητα να πλήξει τόσο ισχυρά το Ισραήλ ή απλά δοκίμαζε τις αντοχές και τις δυνατότητες της αντιεροπορικής ασπίδας του Ισραήλ. Σε επίπεδο τακτικής, λοιπόν, μήπως το Ιράν απέκρυψε τις πραγματικές του δυνατότητες, ενώ παράλληλα αποκάλυψε το εύρος της ισχύος του αντιεροπορικού συστήματος του Ισραήλ και το ποιες θα είναι οι χώρες τους και η χρόνια αντίδραση σε αυτόν που θα σταθούν στο πλευρό του Τελ Αβίβ. Θα ήθελα την άποψή σας στο συγκεκριμένο ερώτημα, εάν πιστεύετε ότι το Ιράν μπορούσε να τα πάει καλύτερα, εάν ήθελε να τα πάει καλύτερα και δεν μπορούσε, ή απλά εάν δοκίμαζε τις δυνατότητες του Ισραήλ και των συμμάχων της. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Δυστυχώς όμως, ακόμα και αυτά τα λίγα είναι πολύ άσχημα. Περιμένω να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.